Γεια σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Η φλέγκα έχει έρθει στη δική μου κουζίνα και όχι εγώ στο κατάστημά της. Τι θα φτιάξουμε και πώς θα ξεκινήσουμε. Έρχεται η μέρα των ερωτευμένων, οπότε τι καλύτερο από ένα ριζότο μανιταριών. Πολύ εύκολο, πολύ απλό, πολύ γρήγορο και πολύ οικονομικό. Θα το βρείτε έτοιμο σε ένα πακετάκι στη φλέγκα. Θα πάρετε όσοι τρώτε ζωικά λίπη, θα πάρετε ένα βούτυρο και ένα τυράκι, μια παρμεζάνα, αλλά γίνεται και νηστίσιμο με κάποιο φυτικό λίπος. Είναι πολύ απλά τα βήματα. Σε ένα 20 λεπτό για το τέρι σας, για το σύντροφό σας, τη σύντροφό σας, όποιον εσείς αγαπάτε, θα έχετε έτοιμο ένα πολύ ωραίο φαγητό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ήταν η συνταγή μου για το ριζότο με μανιτάρια. Μπορείτε να προσθέσετε και κάποιο λάδι τρούφας μέσα ή λίγο από πάνω αυτή τη στιγμή. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Δεν μπορεί να μας λείπει όμως από το τραπέζι μας ένα πολύ ωραίο κρασί. Και θα εμφανιστείτε έτσι στο τέρι σας μπροστά. Και έχετε ένα πολύ ωραίο ορεκτικό, κυρίως να το βάλετε στη μέση να το μοιραστείτε. Ό,τι θέλετε εσείς. Καλά τα λέμε, καλά τα φτιάχνουμε, πάμε να τα δοκιμάσουμε όμως, να δούμε τι φτιάξαμε.
Το καλό σε αυτή τη συνταγή είναι ότι είναι όλα ελληνικά. Τα μανιτάρια είναι μανιτάρια του βουνού, του δάσους, άγρια μανιτάρια. Μπορείτε να βάλετε και επιπλέον μανιτάρια ό,τι θέλετε εσείς. Και αυτά τα κιτρινάκια που βλέπετε είναι ελίχθη σας. Ψάξτε να δείτε τις λειτουργίες του. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.